Χρυσή σφαίρα, ολάνθιμος, ολάνθιμος, όρσε τα έργα σου διοίκηση. Δεν σας άρεσε η ταινία? Καθόλου δεν μ' άρεσε. Όχι, δεν την είδα, αλλά έχω δει το τρέιλερ και κόβει το μάτι μου. Τι να δω? Πού είναι η Emma Stone και χορεύει εκεί σαν παρτσακλό παρέα με το Hulk? Λάνθιμος, σκηνοθετάρα που έχει πορωθεί εκεί με τους ευρυγόνιους φακούς και είναι λες και βλέπω όλη την ταινία από το ματάκι της πόρτας. Σκάει ηθοποιός και νομίζω ότι είναι ο Ντελιβεράς με την παραγγελία μου. Βάλε κανένα φακό της προκοπής, ρε αδερφέ. Άραξε με τον ευρυγόνιο. Ταινία έβαλα να δω, έχει γκαρσονιέρες στο Airbnb. Έχετε δει κάποια άλλη του ταινία, την Ευνοούμενη? Αυτήν όχι, αλλά έχω δει την άλλη, τη Μαρία την Άσχημη, που έπαιζε ο Λάνθιμος και την είχε δείτε την Boys. Αυτός ήταν ο Άνθιμος. Ο Μητροπολίτης. Κάποια άλλη ταινία του, Αστακό, έχετε δει? Αστακό έχω δει, ναι. Σας άρεσε? Κοίτα, εγώ δεν έφαγα, γιατί είχε και 90 ευρώ, οι άλλοι από την παρέα που δοκίμασαν δεν τρελάθηκαν. Πώς φτάσαμε εδώ? Καμιά δουλειά του Λάνθιμου γενικά έχετε δει? Πώς, δεν έχω δει εγώ το θέλεις ή δεν θέλεις με το Ρουβά που τον είχε να τσαλαβουτά σε κάτι γούρνες με το σόβρακο? Δεν έχω δει το Put the Code Down Slowly? Την ξέρω τη μανιέρα του, μην νομίζεις. Αλλά δεν τα μπορώ αυτά τώρα που κάνει τα ξενόβρετα, τα ανώμαλα. Δες ελληνικές ταινίες να ανοίξει λίγο το μάτι σου, τον Καζατζάκη, τον Καπετάν Μιχάλη, τους 300, να μάθεις λίγο ιστορία. Δεν χαίρεστε που ένας Έλληνας δημιουργός πετυχαίνει στο εξωτερικό? Αν ήταν Έλληνας, θα έκανε τις ταινίες του στην Ελλάδα, φίλε. Αφού λέει ότι δεν υπάρχουν στούντιο. Τι λέει ο Φλόρος, να τον πάρω εγώ να τον πάω γκάζι με ταξουργείο? Γεμάτο στούντιο είναι εκεί, που έχουν μέσα κάτι κοπελάρες, τα πάντα κάνουν, δώσ' τους να τραβάνε για κάμερα και με βρυγόνιο άμα θέλεις. Αλλά αν ήτανε μάγκας, δεν θα φεύγε καθόλου. Γιατί άσχημα θα του είχε πάει, είχε μείνει εδώ πέρα. Θα έκανε εκεί 5-6 ταινίες από την τσέπη του, έτσι μέχρι να τον τζιμπήσουν από κάπου. Θα του καθόταν μετά μια καλή δουλίτσα να έχει το κεφάλι του ήσυχο, σιριαλάκι. Κάνα έρωτα φυγά, κάνα μετά τη φωτιά, έχουν και επιδοτήσει σε κομμέα αυτά. Κάνει εκεί μια υπερκοστολόγηση και γίνεσαι μετά έρωτα φοροφυγά. Καλά δεν λέω? Ευχαριστούμε. Κάτσε, για να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά, οφείλω να αναγνωρίσω ότι, οκ, okay, έμπαινε Emma Stone. Τέλεια. Με 2-3 ποτά.